Έχω μαζί μας τον αγαπητό κύριο Πάβολη, ομότιμο καθηγητή τμήματος φυσικής, και τον αγαπητό κύριο Κάνη Γκόλια, επίκουρο καθηγητή τμήματος φυσικής, που με ετοιμάζει σήμερα με την παρουσία της εδώ να μιλήσουμε για το βιβλίο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την βοήθειά τους αυτή και γενικότερα, κύριο Πάβολης, με έχει στηρίξει επανειλημμένα το γράφο για να σας ευχαριστήσω. Και στη διάρκεια των διδακτορικών μου σπουδών και γενικότερα. Πάντα έτοιμος, πάντα μπροστά με την άποψή του και αυτό είναι κάτι που ήταν ένα μάθημα που ήταν και για άλλους. Και ο κ. Γκόλια, είμαστε και μαζί φέτος και συνδυνάσσοντες στο μεταπτυχιακό της υποατομικής φυσικής που κάνει και ασκήνια του. Και είναι μεγάλη τιμή σήμερα να είναι εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση, να δώσουμε τον λόγο του κ. Πάβολη. Και θα συνεχίσω με δύο σχόλες και θα πούμε και κάποια πράγματα στην τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που τόσος κόσμος ήρθε να δει την παρουσίαση του βιβλίου του αγαπητού μαθητού και συναδέλφου Ζαμάρου Οδυσσέα. Θα κάνω μια μικρή, θα έλεγα, σύντομη παρουσίαση γενική. Δηλαδή, πρώτα για τον συγγραφέα, μετά για την αστρονομία και τέλος για το βιβλίο. Λέω να τα πω σε 10 λεπτά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον συγγραφέα. Έχω να πω πολύ καλά λόγια για τον Ζαμάρ, επειδή κατάφερε να συνδυάσει πολλά πράγματα με επιτυχία σε όλα. Έτσι, όπως τον παρακολούθησα στις σπουδές του και ελπίζω ότι έμαθε εν μέρη και από μένα αστρονομία. Όταν μου είχε πει ότι ενδιαφέρεται να γράψει κάποιο βιβλίο αυτή τη μορφή για την αστρονομία, πρέπει να φάει φυσικά. Και είδα το αποτέλεσμα, δεν είναι πάρα πολύ καλό, θα πω και αυτό αργότερα. Τώρα, ελπίζουμε επίσης να τον έχουμε και συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο, στο Εγγύη Μέρων. Του το έχω. Λοιπόν, πάω τώρα στην αστρονομία. Είναι η πρώτη, θα έλεγα, επιστήμη που εμφανίστηκε στη Γη. Ακόμα από τις 9 μούσες, η τρίτη μούσα της αστρονομίας. Εξακολουθεί να είναι ένας τομέας της επιστήμης, όπου και ακόμα και οι ερασιτέχνες μπορούν να συνεισφέρουν στο ίδιο επίπεδο που συνεισφέρουν και οι επαγγελματίες. Σε καμιά άλλη επιστήμη δεν γίνεται αυτό, γιατί υπάρχουν συνήθως εξειδικευμένα όργανα. Στην ιδέα των διαφόρων ανθρώπων, του μέσου ανθρώπου καλύτερα, η αστρονομία έχει μια πολύ ασαφή εικόνα. Οι πιο πολλοί νομίζουν πως είναι κάτι δύσκολο και δεν ασχολούνται καθόλου. Ενώ η αλήθεια είναι ότι η αστρονομία εμπλέκεται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων με διαφόρους τρόπους. Την ηλικία από τους οποίους τον ξέρω και τον χρησιμοποιώ και θα τους πω σε λίγο. Για παράδειγμα, τα ημερολόγια, η ανατολή και η δύση του ηλίου κτλ. Στον τελευταίο καιρό η αστρονομία, τα τελευταία 200 ή 100 χρόνια, 100 ας πω καλύτερα, έχει αλλάξει εντελώς αντικείμενο. Πρώτοι άνθρωποι που μου μελέτησαν αστρονομία την εποχή του προς Χριστού, παρατηρούσαν από τον ουρανό και βλέπανε διάφορα φωτεινά σημάδια, αλλά να κινούνται μεταξύ των απαρών αστέρων και να μένουν ακίνητα. Αυτό είναι, το λέμε στην επιστήμη ως αστρονομία θέσεως. Για πάρα πολλά χρόνια συνέχισε η αστρονομία αυτόν τον δρόμο, μέχρι που στο τέλος ανακαλύφθηκε η φωτογραφία και αυτό ήταν η μεγάλη αλλαγή. Μπορέσανε πια να αποτυπωθούν εικόνες σε χαρτί και να μπορεί να τις μελετάει κανείς αφού ανατείλει ο ήλιος και γίνει ο ουρανός σαν ένα γαλάζιο. Και στο τέλος ανακαλύφθηκαν και άλλα όργανα παρατηρήσεων, κυρίως οι θεματογράφοι που αναφέρονται στο βιβλίο, με αποτέλεσμα να έχουμε μία φοβερή έκρηξη στην αστρονομία. Όχι μόνο με τα μεγάλα τηλεσκόπια που είναι ασύγκριτα μεγαλύτερα από αυτά που εγώ μάθανα στο Πανεπιστήμιο, αλλά και
διάφορες διαστημοσυσκευές που εξερευνούν όχι μόνο το ηλιακό σύστημα, αλλά και μακριότερα αντικείμενα. Επομένως, εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος θεωρεί την αστρονομία ενδιαφέρουσα, δεν θα μπορούσε να. Δεν θα περιοριστούν ίσως μόνο στο ενδιαφέρον του και στην ερασιτεχνική απασχόληση, αλλά θα μπορούσε να σπουδάσει και να αποκτήσει μια πολύ καλή επαγγελματική διέξοδο. Επειδή αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κατασκευάζουν μεγάλα όργανα τα οποία συλλέγουν απίστευτους ποταμούς πληροφοριών, αλλά δεν θέλουν οι αστρονόμοι για να τους επεξεργαστούν. Άρα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ζήτηση για ανθρώπους οι οποίοι θα επεξεργάζονται στις παρατηρήσεις των τηλεσκοπίων και των διαστημοσυσκευών. Από αυτή την άποψη λοιπόν, καταλήγω στο βιβλίο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει ανθρώπους, ίσως νέους, ίσως και λίγο μεγαλύτερους, στην κατεύθυνση της αστρονομίας. Το βιβλίο λοιπόν έχει τρία ωραία χαρακτηριστικά. Καταρχήν, ένα από αυτά είναι ότι προσπαθεί, μάλλον με επιτυχία, να αντεπεξέλθει στο πρόβλημα της διαρκούς αλλαγής των δεδομένων στην αστρονομία. Επειδή υπάρχει τόση μεγάλη συλλογή στοιχείων, πολλές φορές οι θεωρητικές ερμηνείες των στοιχείων αλλάζουν. Με αποτέλεσμα, σε μερικά χρόνια δεν ισχύουν αυτά που διδάσκαμε στο Πανεπιστήμιο στους φοιτητές μας και πρέπει να μάθουμε καινούργια. Το βιβλίο δεν μπορεί να αλλάξει όπως εύκολα. Γι' αυτό στο βιβλίο έχουν μπει διδιάστατα barcode με τα οποία μπορεί κάποιος να τα σκανάρει με το κινητό τηλέφωνο και να δει την τελευταία μορφή των θεωρητικών ή παραδοσιακών δεδομένων για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι του βιβλίου είναι οι φωτογραφίες, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Δεν το συζητώ καθόλου. Ένα τρίτο στοιχείο του βιβλίου είναι η δομή. Υπάρχουν παράγραφοι με παχιά γράμματα, οι οποίες εξηγούν βασικά πράγματα και παράγραφοι με μικρότερα γράμματα, οι οποίες προσφέρονται για μεταγενέστερη επεξεργασία. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι πρέπει να το διαβάσετε μέσα από το βιβλίο από τη σελίδα 1 μέχρι τη σελίδα 150, όσο είναι περίπου. Αλλά θα μπορούσε να το διαβάσει εναλλακτικά. Το βράδυ, για παράδειγμα, στο κρεβάτι, μπορεί να ρίξει μια ματιά σε ένα κεφάλαιο και την άλλη να ρίξει μια ματιά σε κάποιο άλλο κεφάλαιο. Και καταλήγω στο συμπέρασμα διατάφτα, είναι ένα βιβλίο πολύ αξιόλογο. Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας απόφοιτος του Πανεπιστημίου μας το έγραψε και εύχομαι πολύ σαν και εμένα να χαρούμε να το διαβάσουμε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και θέλω να διαβάσετε όπως σας είπα μια φορά και από τη σελίδα 1 μέχρι τη σελίδα 40 ή μέχρι τη 40 θα χάσει πολλά πράγματα. Λοιπόν, και πάλι εύχομαι καλή επιτυχία στο βιβλίο.